Το κουβάρι της ξαφνικής αποχώρησης της Ευαγγελίας Αραβανή από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού προσπαθήσαμε να ξετυλίξουμε με το Θέμη Γιοργαντά. Είναι που η συγκεκριμένη εκπομπή φέτος έχει το όνομα αλλά και τη χάρη στο Κουτσομπολιό. Μας ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή, δηλαδή στην ουσία μία μέρα πριν την εκπομπή, ότι η Ευαγγελία δεν θα είναι κοντά μας, γιατί ήμασταν πάρα πολλά άτομα στον καναπέ, αλλά αυτό το οποίο ξέρω και είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό είναι ότι η Ευαγγελία με το κανάλι έχουν πολύ καλές σχέσεις και αυτό το οποίο έχω ακούσει είναι ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει και κάτι στον Α. Να και μια είδηση στο μυστηριώδες τοπίο της ξαφνικής της αποχώρησης. Έφυγε η Ευαγγελία από την Αταλία, πήρε μεγαλύτερο ρόλο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για να δούμε την Ευαγγελία σε άλλη εκπομπή. Και γιατί όλο αυτό δεν γινόταν από την αρχή? Όταν ξεκινάς κάτι και φτιάχνεις μια ομάδα, τη συνηθίζεις, ακόμα και αν είναι λίγο το χρονικό αυτό διάστημα, και οποιαδήποτε αλλαγή λιγάκι σου φαίνεται παράξενα. Το να φύγει κάποιος από μια ομάδα, ακόμα και αν αυτό στην πορεία εξελιχθεί σε κάτι καλό, δεν ξέρω γιατί σου είπα ότι είναι πολύ πιθανό η Ευαγγελία να τη δούμε κάπου αλλού, σου φαίνεται κάπως παράξενο, κάπως περίεργο. Για όλη την ομάδα ήταν ξαφνική η τρόπη που πήραν τα πράγματα. Ακόμη και η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή της για την Ευαγγελία. Κάτι που δεν έκανε όταν έφυγε ο Βασίλης Ρεμούσης, αλλά και η Έλα Βασιλείου. Η Ευαγγελία είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Πολύ σπουδαίο, την αγαπάμε όλοι. Και σίγουρα δεν υπήρχε καμία απολύτως προστριβή, τουλάχιστον σε ό,τι ήμουν εγώ παρόν και από αυτά τα οποία γνωρίζω. Σε αυτό 100%. Είναι πόλη, είναι με στην καλή χαρά. Έφριος θα παραμείνει ο καιρός το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.